πολύ συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι επιβιώνουν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίζουν μετά σοβαρά προβλήματα κινητικότητας και υποβαθμίζεται και η ποιότητα ζωής τους. Αυτό επιβαρύνει τόσο τους ίδιους όσο και το περιβάλλον τους. Πώς μπορεί να βοηθηθεί από ειδικούς σαν εσάς κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει ένα τέτοιο περιστατικό ή ζει μια τέτοια κατάσταση, πολλές φορές είναι και μία αναστρέψιμη? Ναι, πολλές φορές η καταθλιπτική διεργασία σε άτομα που έχουν περάσει εγκεφαλικό σχετίζεται όχι μόνο με τις συνέπειες που έχει η λειτουργικότητα μετά το εγκεφαλικό στη ζωή τους, το αίσθημα δηλαδή της απώλειας, ότι χάνω την ελευθερία κινήσεων, χάνω την αυτονομία μου, την ανεξαρτησία μου, την κινητικότητά μου και σε κάποιο βαθμό χάνω και την αξιοπρέπειά μου. Δηλαδή μπορεί η κατάθλιψη να είναι αποτέλεσμα αυτής της απώλειας της αυτονομίας του ατόμου και πραγμάτων που είχε κατακτήσει και πλέον δεν μπορεί. Συχνά όμως η κατάθλιψη αυτή καθ' αυτή στα αγκιακά εγκεφαλικά συνδέεται και με διαταραχές του ίδιου του εγκεφάλου, δηλαδή ο ίδιος ο εγκέφαλος μέσα από βιοχημικές διεργασίες κάνει το άτομο πιο καταθλιπτικό ανεξάρτητα από τις συνέπειες της ζωής του. Για παράδειγμα, πολλά άτομα που έχουν πάθει εγκεφαλικό βλέπουμε ότι είναι πολύ ευσυγκίνητα. Αρχίζουν και κλαίνε με το παραμικρό. Αυτό είναι συνέπεια της εγκεφαλικής λειτουργίας που έχει υποστεί το πρόβλημα του εγκεφαλικού και όχι απαραίτητα ότι το άτομο νοσεί από κατάθλιψη. Γιατί βλέπουμε κάποιες φορές ότι αυτή η ευσυγκινησία είναι λίγο πιο επιφανειακή. Θα δει κάτι στην τηλεόραση και θα αρχίσει να κλαίει ή θα γίνει κάποια συζήτηση και θα αρχίσει να κλαίει. Ίσως το άτομο αυτό δεν υποφέρει τόσο πολύ όσο εμείς νομίζουμε. Άρα είναι δυτή η κατάθλιψη στους ανθρώπους που έχουν εγκεφαλικά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να προσπαθήσουν, δεν θα πρέπει να το βάλουν κάτω. Πολλές φορές με την κατάλληλη ψυχολογική παρακολούθηση, με όλες τις μεθόδους αποκατάστασης σε κέντρα αποκατάστασης, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να ανακτήσουν και το λόγο και την κινητικότητα και την επικοινωνία με το περιβάλλον, ακόμα και την εργασία τους. Ψυχολογική στήριξη δεν χρειάζεται όμως και το περιβάλλον τους και οι συγγενείς που τους φροντίζουν? Ασφαλώς και οι συγγενείς, γιατί επιβαρύνονται ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Καλούνται να αποποιηθούν κάποιες ευθύνες που είχαν για να φροντίσουν το συγγενικό τους πρόσωπο, ενώ συγχρόνως να διατηρήσουν και τους παλιούς τους ρόλους, οπότε το άγχος τους αυξάνει, η πίεση τους αυξάνει, όπως αυξάνονται και οι σωματικές επιπτώσεις του συγγενείς, που συνήθως μπορεί να έχουν ισφυαλγίες, ισχυαλγίες, σηκώνοντας τον ασθενή κλπ. Άρα σίγουρα ο συγγενής εξουθενώνεται και ο συγγενής θα πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας, να περνάει κάποιο χρόνο με τον εαυτό του, να γεμίζει αυτό που λέμε τις μπαταρίες του, να έχει, συνήθως συνιστούμε ένα απόγευμα την εβδομάδα να μην ασχολείται με τον ασθενή και να κάνει κάτι που του αρέσει ή ένα Σαββατοκύριακο το μήνα να ξεφεύγει εντελώς από το πρόβλημα και να ασχολείται με οτιδήποτε τον ευχαριστεί, να έχει προσωπικό χρόνο, να μην διστάσει να ζητήσει βοήθεια από κάποιο τρίτο πρόσωπο, κάποια γυναίκα που μπορεί να φροντίσει κάποιες ώρες τον ασθενή και να φροντίσει τη δική του υγεία, σωματική και ψυχική.